Ύψιστος είναι, κυρίες και κύριοι, ο συναγερμός και στη χώρα μας. Όπως θα μας πει η Μίνα Καραμίτρου, 5 άτομα συνελήφθησαν εχθές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης σε κλειστό κέντρο κράτησης μεταναστών στη Σάμο. 700 άτομα από όλες τις πτέρυγες του κλειστού κέντρου κράτησης συγκεντρώθηκαν στην κεντρική είσοδο του κέντρου. Φώναζαν συνθήματα υπέρ της ελεύθερης Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ. Μάλιστα, μία ομάδα από αυτούς δεν δίστασε να κινηθεί προς την κεντρική πύλη, προσπαθώντας μάλιστα να την ρίξει. Εκεί κινητοποιήθηκαν οι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Συνολικά 7 άτομα προσήχθησαν. 5 από αυτά συνελήφθησαν, όλοι τους είναι από την Παλαιστίνη και από την Συρία. Μάλιστα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους με βαριές κατηγορίες για διέγερση, αντίσταση, αλλά και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Και να σας πω, Εύα, ότι πάρθηκε απόφαση να μετακινηθούν ισχυρές δυνάμεις με δημιρίες από την Αθήνα σε όλα τα νησιά στα οποία υπάρχουν κέντρα είτε φιλοξενίας είτε κέντρα κράτησης. Τέλος, να σας πω ότι έχει δοθεί εντολή κάθε φορά που θα υπάρχουν τέτοιου είδους διαδηλώσεις σε κέντρα κράτησης στα νησιά να ενεργοποιούνται ακόμα και τα ντρόουν.